Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος τρίτο στην τηλεόραση του Atlas και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας να δούμε τι γίνεται και στην μάχη κατά του κορονοϊού. Έχουμε την ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ όπου καταγράφονται 10.474 νέα κρούσματα. Οι θάνατοι ανέβηκαν σε σχέση με χτες, 17 μειώθηκαν οι διασωληνωμένοι. Είμαστε στους 88, ασφαλώς για τον κορονοϊό σας τα είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα για τους άνω των 30 ετών. Μπορούν προαιρετικά, επαναλαμβάνω προαιρετικά, από 30 ως και 59 χρονών, όποιος, όποια θέλει να πάει να εμβολιαστεί. Για τους άνω των 60, όπου είχε ήδη ανοίξει η πλατφόρμα, να πούμε ότι πλέον υπάρχει ισχυρή σύσταση για την τέταρτη δόση του εμβολίου. Με συγχωρείτε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνει και πράττει. Καταρχάς, μιλώ για ηλικίες 30-59, έχουμε προαιρετικότητα. Μία είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε μία μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην Καλή Πέλας. Πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν. 4 αεροπλάνα και ελικόπτερα επιχειρούν συνεχώς ρήψεις. Η φωτιά δεν έχει τεθεί δυστυχώς ακόμα υπό έλεγχο. Στην Καλαμαριά δέντρα έπεσαν λόγω του αέρα στο δρόμο. Ξαφνικός ισχυρός άνεμος. Φαίνεται πως έρχεται, φίλες και φίλοι, μπουρίνη. Μας είχε προειδοποιήσει η ΕΜΗ για τα φαινόμενα αυτά. Μπουρίνη στη Θεσσαλονίκη, χαμόγελα και αισιοδοξία όμως φαίνεται πως υπάρχουν στην Χαλκιδική και όχι μόνο. Υπάρχει, για να αλλάξουμε θέμα, υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία μέχρι τώρα του τουρισμού στην πατρίδα μας. Τα νούμερα δείχνουν να αγγίζουν τις αφίξεις του 2019. Εμείς όμως παραμένουμε τοπικά, θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην Χαλκιδική μας. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αν ο Ιούνιος δούλεψε ή αν περιμένουμε τους δύο παραδοσιακά καλούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Συζητάμε με έναν καλό φίλο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Παπαϊωάννου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων στην Χαλκιδική. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα διαμερίσματα, πώς πάει μέχρι τώρα η σεζόν, κύριε πρόεδρε. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι πάει κάπως καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε τις προηγούμενες μέρες και το τριήμερο που μας πέρασε. Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή αγγίζουν το 40-50%. Και αν σκεφτούμε τις υπόλοιπες κυρίες, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλές. Και από την Δευτέρα, από 25 καλύτερα έκτου και μετά από το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχονται, ανεβαίνουν οι πληρότητες, πάμε γύρω στο 65-70%. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρόλο τις δύσκολες προβλέψεις που είχαμε και την ακρίβεια που υπάρχει γενικώς και με τη μεταφορά και με το κόστος ήτης κτλ., είναι αρκετά καλά τα νούμερα. Από εκεί και πέρα. Τα νούμερα είναι καλά, Πρόεδρε, αλλά τώρα θα τα δούμε. Τα θέματα της ακρίβειας μας ταλανίζουν όλους, πόσο μάλλον εσάς. Γιατί τώρα εισέχετε για παράδειγμα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μπαίνουν μέσα οι τουρίστες, θα έρθουμε εμείς, θα βάλουμε το air condition να χτυπάει στο 19, στο 20, μπορεί και 18 ώρες την ημέρα. Δεν ελέγχεται αυτό. Καλές οι συστάσεις του Υπουργείου να το βάλουμε στους 26-27, αλλά είναι προφανές ότι οι τουρίστες δεν λειτουργούν με αυτές τις νόρμες. Πόσο έχει αυξηθεί για εσάς τους επαγγελματίες του τουρισμού το κόστος διαμονής των τουριστών? Πόσο πάνω καλείστε να πληρώσετε, κύριε Πρόεδρε? Το δικό μας κόστος μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι τους τελευταίους λογαριασμούς που έχουμε λάβει, υπολογίζουμε ότι έχει ανεβεί περίπου 3 φορές, γύρω στο 300% πάνω. Τρεις φορές, 300% πάνω. Τρεις φορές πάνω. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Ναι, σας ακούω. Κυρίως έχει να κάνει με το ρεύμα και σε δεύτερη φάση έχει να κάνει με τα προϊόντα καθαρισμού και με τα λινά που στέλνουν στα καθαριστήρια, οι οποίοι έχουν και μεταφορά, άρα έχουν πετρέλαιο, έχουν και πλυντήριο, έχουν και στεγνοτήριο, έχουν αυξημένα ρεύματα. Να φανταστείτε το κόστος εκεί έχει πάει 3-3,5 φορές πάνω.
Το κόστος αυτό αντιλαμβάνομαι πως καλείστε να το απορροφήσετε εσείς και μόνο ένα μικρό ποσοστό να το μετακυλήσετε στους πελάτες σας. Έτσι ακριβώς είναι. Αν θα δείτε τώρα οι τιμές, ειδικά του Ιουνίου, γιατί δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και το υπόλοιπο κόστος των διακοπών πέρα από την διαμονή έχει διπλασιαστεί και αυτό, οι τιμές έχουν κατέβει και λίγο στον Ιούνιο για να υπάρχουν πιλότες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είμαστε λίγο πιο χαμηλά για τον Ιούνιο, πάντα μιλάμε, σε σχέση με το 2019. Και οι υπόλοιπες τιμές από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένες γύρω στο 10 με 15% παραπάνω από το 2019. Μια μικρή διόρθωση έχουν για τους δύο καλούς μήνες, τους δικούς μας, Ιούλιο και Αύγουστο. Αλλά okay, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε όποιο κόστος βγει, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και το 23, πρέπει να συνεχίσουμε να εισπράξουμε και να καλύψουμε υποχρεώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και φαντάζομαι δεν απευθύνεστε και στους πλουσίους κατά βάση, κύριε Πρόεδρε. Ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, στην μεγάλη πλειοψηφία απευθύνεστε σε ανθρώπους της μεσαίας ή και της, πάση περιπτώσει, μικρότερης τάξης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, το πελατολόγιο το δικό μας έχει να κάνει με το 10% αυτών που έχουν την καλύτερη οικονομική δυνατότητα από τα Βαλκάνια. Κυρίως, κατά ψέματα, η Χαλκιδική στο 70% έχει αλλοδαπούς τουρίστες, κυρίως από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους, Σέρβους και λίγο λιγότερους Βούλγαρους, οι οποίοι απευθυνόμαστε στο 7% με 10% που έχουν την άνεση να επισκεφθούν τη χώρα μας. Αυτό είναι το target group που απευθυνόμαστε και πλέον για τους ιδιαίτερα ευκατάστατους συμπατριώτες, γιατί πλέον το κόστος και για εμάς, για όλους εμάς, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η μέση αύξηση στην εστίαση είναι 30%. Είναι αρκετά τα χρήματα που πρέπει να δαπανίσουν οι διακοπές. Κοιτάξτε, πολλά χρόνια τώρα υπήρχε αυτό το φαινόμενο και στην Πιερία και στη Χαλκιδική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Με τον οδικό τουρισμό, οι Βαλκάνοι, οι γείτονές μας, στην πλειοψηφία τους πάντα, για να μην γενικεύουμε, έφερναν ό,τι μπορούσαν από τις χώρες τους, ώστε να μην χρειαστεί να καταναλώσουν στην Ελλάδα, που ήταν ούτως ή άλλως ακριβότεροι. Τώρα που οι τιμές έχουν απογειωθεί και για εμάς, πόσο μάλλον δεν για αυτούς, αλλά και με την τιμή της βενζίνης σε δυσθεώρητα ύψη και για αυτούς, αντιλαμβάνομαι πως θα έχουν κόψει τα πάντα. Δηλαδή, αν δουλέψει κάτι, θα είναι μόνο το δωμάτιο, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αφήσουν χρήμα στον τόπο που επισκέπτονται. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι λες και είστε παρέα μαζί μας. Θυμηθήκαμε εποχές 12, 13, 14... Κυρίως οι Σέρβοι που έχουν επισκεφθεί αυτή τη στιγμή κουβαλάνε ακόμα και το ηλιέλαιο μαζί, προϊόντα σούπερ μάρκετ. Περιορίζονται στη μία βόλτα και παραδοσιακά όπως γύρω και τέτοια θα φάνε μία φορά στις 4-5 μέρες και κάθονται κυρίως στα καταλήματα. Έχει μειωθεί και η μετακίνηση στην Νικήτη που έχουμε την έδρα μας εμείς. Συνήθως παραδοσιακά ήταν ένας προορισμός ο οποίος απευθυνόταν σε όλη τη Εστονία. Κάθε μέρα πάνω τα αυτοκίνητα κινούσαν, τώρα περιορίζονται έξω από το κατάλημα. Φυσικά και η βενζίνη έχει 2,77-2,80, οπότε καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολα για αυτές τις αγορές. Στην Νικήτη εκεί φτάσαμε, 2,77-2,80, είμαστε εκεί στη Χαλκιδική. 2,77 είδα σήμερα τη σούπερ αμόλυβδη και 2,24 το πετρέλαιο. Ναι, είναι προφανές ότι με αυτές τις τιμές. Εγώ νομίζω το κακό, ειδικά με τις δικές σας πανέμορφες περιοχές, κύριε Πρόεδρε, είναι πως όταν ανεβαίνει τόσο η τιμή του καυσίμου, δεν θα μπορέσουν να σας προτιμήσουν και όσοι Θεσσαλονικής, όλοι εμείς που ερχόμασταν, θα επιλέξουν εν πάση περιπτώσει τις παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Νικήτη δεν είναι και δίπλα σε σχέση με τις παραλίες εδώ, τις πιο προσβάσιμες, Καλλικράτειας και δεν ξέρω εγώ, Βεριάς ή μέχρι τα πλάγια το πολύ. Και είναι το ζήτημα. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Τώρα, εσείς είχατε Ρώσους, Ουκρανούς τουρίστες, ώστε να διαπιστώσετε ένα κενό που προκύπτει μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, παραδοσιακά αυτές οι δύο αγορές μαζί και τα μικρά καταλήματα δεν ξεπερνούσαν το 15-20% των συνολικών κρατήσεων και κυρίως είχαμε επισκέψεις προς το Σεπτέμβριο, είναι ο μήνας που επιλέγουν, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε τιμή. Ευελπιστούμε όμως και Ρώσους είχαμε στις αρχές του καλοκαιριού, ήδη τα κενά έχουν καλυφθεί από άλλες αγορές. Οπότε εμείς τουλάχιστον μικρά καταλήμματα δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα με αυτόν τον τρόπο που έχει καλυφθεί ήδη από άλλες αγορές.
Αυτό είναι καλό και αισιόδοξο, κύριε Πρόεδρε. Να ρωτήσω τώρα, ας μιλήσουμε για τους Έλληνες τουρίστες, που συνήθως είμαστε και της τελευταίας στιγμής, βέβαια, είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα ένα έντονο ενδιαφέρον, απλά δεν υπάρχει πλέον διαθεσιμότητα. Το κακό εμείς είναι ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε διακοπές κυρίως 1η με 15 Αυγούστου, είναι παραδοσιακή ανάγκη μας αυτή. Οι πληρότητες από 10-15 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου είναι γύρω στο 80% ήδη με προκρατήσεις. Οπότε τώρα χτυπάνε τα τηλέφωνα, απλά δεν υπάρχει εύκολα διαθεσιμότητα. Τα ρεπορούνται αρκετά οι συμπατριώτες να κλείσουν κάτι. Καταλαβαίνω. Άρα δηλαδή, κυρίως, για να συνοψίσουμε, στηριζόμαστε εκ νέου στους Βαλκάνιους φίλους μας. Α, ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Τούρκοι τουρίστες έρχονται, εμπιστεύονται τη Χαλκιδική? Και από προσωπική εμπειρία έχουν ξεκινήσει και την εμπιστεύονται τη Χαλκιδική. Γιατί είναι καλοί πελάτες οι Τούρκοι, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ρωτώ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γενικά ξοδεύουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι ο παραδοσιακός Έλληνας της δεκαετίας του 80-90. Είναι αρκετά κουπαρδάδες. Είναι λίγοι, αλλά θα ξοδέψουν στη Σύκτηση, θα φύγουν από τη Σάρτη ή από την Νικήτη μεταξύ να πάνε σε ένα κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, θα γυρίσουν. Είναι λίγοι, αλλά είναι καλοί πελάτες. Αλλά είναι λίγοι ακόμα. Ένα τελευταίο ερώτημα, Πρόεδρε. Εντάξει, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, δόξα τω Θεώ, έχει προκρατήσεις, έχει ενδιαφέρον. Τα δωμάτια θα γεμίσουν με το ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το ζήτημα είναι αρκεί αυτό? Δηλαδή είχατε έναν Ιούνιο καλό, ας το πούμε έτσι. Ο Σεπτέμβριος τι θα γίνει? Ο Οκτώβριος η Ελλάδα αντέχει τον Οκτώβριο. Εκεί τι κάνουμε? Κοιτάξτε, προς το παρόν ο Σεπτέμβριος δεν υπάρχει στο χάρτη. Όλοι κλείνουν τελευταία στιγμή, λόγω της κατάστασης κυρίως. Καλά, βέβαια, παραδοσιακά μέχρι και το 19 είχαμε κλείσει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε τελευταία στιγμή, οι πληρότητες αγγίζουν πολύ καλά νούμερα. Εάν ο καιρός είναι καλός, θέλω να πιστεύω, δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, τουλάχιστον το Σεπτέμβριο. Οι επιχειρήσεις που μένουν ανοιχτά τον Οκτώβριο είναι λιγοστές, δηλαδή είναι λιγότερο από το 30%, που τα δύο τελευταία χρόνια παραδοσιακά από γερμανόφωνους, όταν τελειώνουν οι Βαλκάνοι, επισκέπτονται και προτιμούν τη Χαλκιδική. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο ακόμη, ενοικιαζόμενα δωμάτια 5, 10, 15 να κλείνονται από tour operator στη Σερβία ή στη Βουλγαρία ή οπουδήποτε στα Βαλκάνια, έτσι ώστε για όλη τη σεζόν να δίδονται σε αυτούς? Κοιτάξτε, ξεκίνησε δειλά-δειλά, τελευταία στιγμή, κυρίως το πρώτο πόδι που λέμε εμείς στην Κασανδρία, επιστρέψανε τα καραντή συμβόλαια που παίρνει ένα γραφείο τα ενοικιαζόμενα και τα έχει για όλο το καλοκαίρι. Φυσικά οι τιμές δεν έχουν να κάνουν με το 2019, είναι αρκετά πιο οικονομικές, αλλά για συναδέλφους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον τρόπο να τα γεμίσουμε όντως και τα λοιπά, να φέρουν κάποια σίγουρα έσοδα και εύκολα, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά τα γραφεία σε χαμηλότερες τιμές και συνεργάζονται παλιά με τους παλιούς επιχειρηματίες οι οποίοι υπήρχε κάποια συνεργασία, ξεκίνησε σιγά σιγά. Ας πιστέψουμε ότι θα είναι σε μικρότερο ποσοστό από πριν, γιατί ήταν μεγάλο το ποσοστό των γραφείων. Εγώ να ευχηθώ, κύριε Πρόεδρε, να πάνε όλα καλά, να είναι τα δωμάτια γεμάτα και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και να σταματήσει και αυτό το κακό στην Ουκρανία που κατά ψέματα επηρεάζει όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο, και να ευχηθώ επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, αυτό που τόσα χρόνια λέμε και το οποίο για διάφορους λόγους στην Ελλάδα δεν προχωράει όπως θα ήθελα. Ακριβώς, κύριε Έλογο. Να είστε όλοι καλά και να είμαστε υγιείς και να περάσουμε και να ξεχάσουμε και την πανδημία που ανησυχούμε αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά. Και να επισκεφθούμε και επίσης, κύριε Πρόεδρε, να βελτιωθεί επιτέλους αυτός ο καιρός που μία καύσωνας, μία μπουρίνια, αυτό το τροπικό κλίμα, για να μπορέσουμε να επισκεφτούμε και τη Χαλκιδική που τόσο πολύ αγαπάμε και τα τρία της πόδια. Να είμαστε κοντά σας. Να είστε συνέχεια. Καλά, σας περιμένουμε. Καλή δύναμη. Να είστε γερός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων στην Χαλκιδική. Ακούσατε, ένας καλός Ιούνιος, γεμάτος Ιούλιος και Αύγουστος, πολύ θετικό αυτό, αλλά το μείζον είναι αν αρκεί, με δεδομένο πως τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν, ακούστε το, 300%, τρεις φορές πάνω τα λειτουργικά κόστη σε σχέση
με τις προηγούμενες χρονιές. Πώς να αντέξει έτσι ένας επαγγελματίας, ένας επιχειρηματίας. Κύριος Παϊωάννου λέει ένα μικρό ποσοστό μόνο, το πολύ 10-15% να περνά στον πελάτη. Και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, καθώς η αλήθεια είναι πως ο οδικός τουρισμός στη μεγάλη πλειοψηφία, οι άνθρωποι οι οποίοι μας εμπιστεύονται και έρχονται στην Ελλάδα από τις χώρες των Βαλκανίων δεν μπορούν να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος. Άρα αναγκαστικά τα δωμάτια πρέπει να κρατηθούν χαμηλά. Άρα μένουμε σε μία από τα ίδια, να δούμε και να ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα αυτό που γίνεται πάνω εκεί στην Ουκρανία και το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως με τον Πρόεδρο, επηρεάζει οριζόντια και κάθετα όλο τον κόσμο. Χτες βιάστηκα να σας χαιρετήσω και να πω θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, τώρα είναι η μέρα. Αύριο ασφαλώς στις 10 το ραντεβού μας με τον απέναντί μου Χρήστο Τσαλικίδη και με πολύ καλούς προσκεκλημένους από το χώρο της πολιτικής. Άλλωστε εκλογές φαίνεται πως έρχονται, κρατήστε το φαίνεται, γιατί ξέρετε δίνουν διάφοροι ημερομηνίες, 25 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου. Ακούστε, καμία εκλογή, καμία εξέλιξη δεν μπορεί να υπάρξει όσο είναι στο τραπέζι η τουρκική επιθετικότητα. Κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να αφήσει τις τύχες της κυβέρνησης χώρας σε μια μεταβατική κυβέρνηση για τουλάχιστον 21 μέρες, όσο προβλέπει το Σύνταγμα, και να κάνει εκλογές. Γι' αυτό ας μην γελιόμαστε, υπομονή, να δούμε τι γίνεται με τους γειτονές μας και χρόνο για εκλογές έχουμε μέχρι την άνοιξη του 2023. Θα τα δούμε. Υπομονή θέλει και αν θέλετε και ιδίως απέναντι στους κυβερνητικούς πιο χαμηλή τόνη. Τώρα έχουμε άλλα προβλήματα μπροστά μας. Απέναντι λοιπόν αύριο στις 10 και την επόμενη Τρίτη πάλι, πρώτο Θεός, on time, εδώ θα είμαστε στην τηλεόραση του Atlas. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο.